αυτού του Υπουργικού Συμβουλίου είναι η πληροφόρηση όχι μόνο προς εμάς, αλλά προς τον ελληνικό λαό γενικότερα πάνω στις σημαντικές και επικίνδυνες εξελίξεις στο χώρο του Αιγαίου. Όπως γνωρίζετε, μόλις πριν από μία ώρα και μισή συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ. Και θα ήθελα σχετικά με αυτό να τονίσω ότι το ΚΙΣΕΑ από τώρα θα συνεδριάζει συνεχώς στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Θεώρησα απαραίτητο να απευθυνθώ και στον ελληνικό τύπο και στον ελληνικό λαό για να εξηγήσω ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι τα δεδομένα, ποιες είναι οι αποφάσεις και ποιες είναι οι προοπτικές. Θα ήθελα από την πρώτη στιγμή να πω ότι αυτή η ειλικρινής παρουσίαση την οποία θα κάνω δεν θα ήθελα να οδηγήσει σε κανένα κλίμα πανικού. Αντίθετα, η κυβέρνηση νυφάλια, υπεύθυνα και αποφασιστικά χειρίζεται τα θέματα με τέτοιο τρόπο ώστε να επικρατήσει παρά τις προκλήσεις οι οποίες γίνονται από τους γείτονες Τούρκους, να εδραιωθεί και αυτήν ακόμη τη στιγμή η ειρήνη στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, δεν πρόκειται φυσικά να κάνω αναδρομή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις Αιγαίο, Κύπρο. Αυτά είναι γνωστά σε όλους. Αλλά θέλω η πληροφόρηση να αφορά τα πρόσφατα γεγονότα. Η πρώτη φάση, αν θέλετε, ξεκινάει με τις έρευνες του Πύρη Ρέης. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η παρουσία του Πύρη Ρέης στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου με στόχο μόνον ωκεανογραφικές μελέτες δεν δημιουργεί παράβαση του διεθνούς δικαίου. Το δε Πύρη Ρέης πράγματι δεν είναι σε θέση να κάνει σεισμικές έρευνες στο βυθό. Καταρχήν επίσης η παρουσία στον διεθνή χώρο του Αιγαίου τουρκικών πλοίων αυτή καθεαυτή δεν σημαίνει παραβίαση πάλι κάποιου κανόνα του διεθνούς δικαίου, είτε αυτός είναι εθιμικός είτε είναι συμβατικός. Όμως το θεωρήσαμε πρόκληση, γιατί δεν ήταν ας πούμε μια ανάλογη επίσκεψη στο Ιόνιο από ένα ιταλικό ωκεανογραφικό πλοίο. Έγινε σε μια ώρα που εξτομίζονταν από το στόμα του Πρωθυπουργού και Υπουργών απειλές κατά της Ελλάδος στο χώρο του Αιγαίου. Και επομένως ορθότατα πράξαμε με τις διαμαρτυρίες μας, όχι μόνο το διάβημά μας προς την Τουρκία, προς την Άγκυρα, αλλά και στην ενημέρωση την οποία αμέσως κάναμε και του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως γνωρίζετε, εμείς και παρακολουθήσαμε το Πύρη Ρέης και δώσαμε δείγματα της απάντησής μας προς την πρόκληση, τα οποία σας είναι γνωστά. Θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο εντύπωση κάνει το γεγονός, πριν μπω στη δεύτερη φάση,
Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι ο κύριος Οζάλ όλον αυτόν τον χρόνο ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι μόλις χτες που πάρθηκε και η απόφαση σημαντική από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, μόλις χθες απεχώρησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να μη λάβουμε υπόψη μας το ότι ο κύριος Βάινμπεργκερ έμεινε 6 μέρες στην Τουρκία και ότι ο κύριος Πέρολ κάθισε ακόμη λίγο περισσότερο, παρά το γεγονός υποτίθεται ότι στις 25 του Μάρτη έχει παραιτηθεί. Τα αναφέρω αυτά και θα αναφερθώ ξανά σε αυτά προς το τέλος των παρατηρήσεών μου. Υπάρχει και μία δεύτερη φάση με 2 πτυχές. Η πρώτη είναι μία επιστολή του Τουρκμέν, του μονίμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία ουσιαστικά καταγγέλει ότι η Ελλάδα παρεβίασε ή παραβιάζει τη Συμφωνία της Βέρνης και ζητεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας να λάβει υπόψη του τις επιθετικές πράξεις της Ελλάδος στο χώρο του Αιγαίου. Στην επιστολή αυτή εμείς απαντήσαμε χτες, όχι στην επιστολή του Τουρκμέν, αλλά αποστείλαμε και εμείς προφορικά πρώτα και τώρα γραπτά μία επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας τα πράγματα ως έχουν. Αυτή η τρίτη φάση αρχίζει χτες με την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας να αποστείλει το Σεισμικ 1 στο Αιγαίο για σεισμικές έρευνες που μπορεί να αργότερα να υλοποιηθούν και με γεωτρήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για έρευνα βυθού σεισμική, που είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος για να εκτιμήσει κανείς τι κοιτάσματα πετρελαίου υπάρχουν στην περιοχή. Δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό, αλλά προς τη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου έδωσε και έναν χάρτη που προσδιορίζει τις περιοχές όπου το Σεισμικ θα κάνει σεισμικές έρευνες. Αυτές οι περιοχές, υπάρχει χάρτης και δεν έχουμε καμία δυσχέρεια να τον καταστήσουμε γνωστό, θα παρακαλέσω τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να δώσει αυτό το χάρτη αργότερα στον τύπο. Οι περιοχές οι οποίες έχουν επιλεγεί στο 95% αφορούν σαφώς την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Βέβαια, η Τουρκία αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα. Είναι βασική αρχή τόσο της σύμβασης της Γενέβης όσο και της απόφασης της διάσκεψης για το δίκαιο της θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σαφές ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Είναι μάλιστα μία από τις βασικότερες αρχές αυτών των κειμένων. Και τούτο αποτελεί όχι μόνο συμβατικό αλλά και εθιμικό δίκαιο. Το γεγονός δηλαδή ότι η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Βενεζουέλα είναι οι μόνες χώρες που δεν το υπέγραψαν, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Ισχύει. Επομένως, οι δοκιμές γίνονται ή θα γίνουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Αυτό αποτελεί μια καταστρατήγηση, μια παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Δεν είναι απλό, μικρό, περιορισμένης σημασίας μέτρο. Είναι το βήμα για την διχοτόμηση του Αιγαίου. Και αν κανείς δει το χάρτη του Αιγαίου και τα σημεία τα οποία έχουν επιλεγεί, θα δει ουσιαστικά ότι αυτό που προωθείται είναι η διχοτόμηση του Αιγαίου. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Βέρνης που εμπλέκεται, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα έλεγε κανείς και παράδοξο το γεγονός ότι ενώ μέχρι προχτές η Τουρκία κατηγορούσε την Ελλάδα ότι θεωρεί ανενεργό τη συμφωνία της Βέρνης 11 Νοέμβρη 1976, συμφωνία μεταξύ του τότε Πρωθυπουργού κυρίου Καραμανλή και του τότε Πρωθυπουργού Τουρκίας κυρίου Ετσεβίτ, ενώ μέχρι προχτές το θεωρούσε ισχύον, σήμερα από χτες η απόφασή της είναι να παραβιάσει κατά μαζικό τρόπο αυτήν την συμφωνία την οποία επικαλείται. Είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα που σημαίνει κάποια αλλαγή πορείας που έλαβε χώρα πρόσφατα, η αλλαγή πορείας, όπου πλέον δεν την ενδιαφέρει η Βέρνη, διότι η ίδια προχωρεί στην παραβίασή της. Εμείς είχαμε υποστηρίξει και υποστηρίζουμε ότι η συμφωνία της Βέρνης είναι ανενεργός, διότι προέβλεπε διάλογο, διαπραγματεύσεις. Υποστηρίζει η τουρκική πλευρά ότι τις διαπραγματεύσεις αυτές σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα Βέρνη, συμφωνία της Βέρνης, ότι τις διαπραγματεύσεις τις τερμάτισε, όπως γράφουν, η κυβέρνηση του Πασόκ και η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Όμως οι διαπραγματεύσεις αυτές τερματίστηκαν ως άκαρπες το Σεπτέμβρη του 1981. Άρα ένα μήνα πριν εμείς αναλάβουμε την κυβερνητική ευθύνη. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος που αντιμετωπίζουμε, ενημέρωσα χθες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ενημερώσει για τα πιο πρόσφατα γεγονότα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Αντιπρόεδρος κύριος Χαραλαμπόπουλος. Επίσης ο κύριος Χαραλαμπόπουλος ως Αντιπρόεδρος και ιδιαίτερα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Καλούνται οι πολιτικοί αρχηγοί να προσέλθουν. Και το λέω ιδιαίτερα για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι ενημέρωση είχα εγώ να κάνω, την κάνω εδώ και τώρα, μπροστά σας. Από εκεί και πέρα, η ενημέρωση θα αφορά την στρατιωτική ετοιμότητα της χώρας μας. Αυτήν την ενημέρωση είναι αρμόδιος να κάνει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος. Το λέω για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Και είναι αρκετά σημαντικό αυτό, το τονίζω, διότι ενώ θεωρώ τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαράδεκτες, ιδιαίτερα αυτή την ώρα, θεωρώ εξίσου σημαντικό η κυβέρνηση να αναγνωρίσει και να αναγνωρίζει πάντα τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επομένως καλείται και ο κύριος Μητσοτάκης
να ενημερωθεί από τον μόνο αρμόδιο, τον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Η απόφαση του Κισέα, το οποίο συνήλθε σήμερα, ύστερα από μια πολύ στενότερη συνάντηση χτες, η απόφαση του Κισέα είναι ότι δεν θα επιτρέψει στο Σεισμικ να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο. Έχουμε χρέος να προασπίσουμε τα σύνορα της χώρας μας, να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η θαλοκτυπίδα δεν είναι σύνορα, λέω τα σύνορα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν τα απεμπολούμε. Και είναι μέχρι στιγμής επίσαργο ότι το Σεισμικ δεν έχει παρουσιαστεί στο Αιγαίο. Αλλά δεν υπάρχει για μας αμφιβολία ότι θα παρουσιαστεί. Επειδή τονίζει διαρκώς η Τουρκία ότι επιζητεί διάλογο, θα ήθελα να τονίσω ότι το μόνο νομικό θέμα που υπάρχει είναι η φαλοκρηπίδα. Δηλαδή η οριοθέτησή της, όχι η διανομή της. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ διανομής που γίνεται με βάση τους πολιτικοστρατιωτικούς συσχετισμούς δυνάμεων και της οριοθέτησης που είναι καθαρά μια νομική πράξη. Εμείς έχουμε καλέσει και επαναλαμβάνω και τώρα την Τουρκία να προχωρήσει σε αποδοχή της πρότασής μας να πάμε στη Χάγη. Αυτό προϋποθέτει ένα συνυποσχετικό υπογραμμένο από τους δύο. Και με αυτήν την έννοια διάλογος για το συνυποσχετικό είναι λογικός και ουδέποτε είχαμε ή έχουμε αντίρρηση για την πραγματοποίησή του. Πολιτικό διάλογο με την Τουρκία για άλλα θέματα δεν είναι δυνατόν να κάνουμε, γιατί είναι όλα πολιτικά και αφορούν αποκλειστικά το ποια κυριαρχικά δικαιώματα η Ελλάδα θα παραχωρήσει στην Τουρκία. Αυτό δεν λέγεται διάλογος. Αυτό είναι μήνυμα προσιτημένο. Και δεν δεχόμεθα τέτοια μηνύματα. Ούτε είναι ηττημένη η Ελλάδα, ούτε πρόκειται να είναι ηττημένη η Ελλάδα. Θα ήθελα να προχωρήσω και σε μερικά άλλα συμπεράσματα. Ετώνησα την παρουσία του κυρίου Ζαλ και Χαλέφογλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ετώνησα την παρουσία του Βάινμπεργκερ και του κυρίου Πέρλ στην Τουρκία. Έχει αναγραφεί ότι εμείς σε ορισμένα ημερίδα του τύπου επιζητούμε επιδιαιτησία από το ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιζητούμε επιδιαιτησία. Αλλά σαφώς θέτουμε και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ενώπιον των ιστορικών των ευθυνών. Είναι φυσικό να απευθυνθούμε και στην Ατλαντική Συμμαχία και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να τονίσουμε ότι αυτές επομίζονται την ευθύνη για τις εξελίξεις στο Αιγαίο, διότι όχι μόνο στηρίζουν και με ανερχόμενο ρυθμό την στρατιωτική δύναμη της Τουρκίας, αλλά ανέχονται και καλύπτουν, όπως είναι η περίπτωση
του κατοχικού στρατού στη Βόρεια Κύπρο και καλύπτουν ακόμη τις έκνομες πράξεις της Τουρκίας. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι σε περίπτωση εμπλοκής πολεμικής με την είσοδο του Σεισμικ στο Αιγαίο, ότι θα υπάρξει καταλυτική αλλαγή και στον χώρο των Βαλκανίων, αλλά πιστεύω και σε αυτό ακόμη το σύστημα άμυνας των δυτικών, δηλαδή των ΝΑΤΟ. Οι επιπτώσεις θα είναι καταλυτικές. Δεν είναι δυνατόν να συνομιλούμε για τη φωνή της Αμερικής. Δεν είναι καν δυνατόν να δεχόμεθα πρόσκληση, την οποία ακόμη επίσημα δεν έχουμε, να συζητήσουμε το μέλλον των στρατιωτικών σχέσεων Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, όταν υπάρχει πράσινο φως προς την Τουρκία να προχωρήσει στα ατοπήματα τα οποία περικλίνουν έναν τεράστιο κίνδυνο και για την Τουρκία και για την Ελλάδα και για τα Βαλκάνια τουλάχιστον. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι αν αυτό αποτελεί μεθόδευση είτε του ΝΑΤΟ είτε των Ηνωμένων Πολιτειών να μας υποχρεώσουν με μέσο την δυναμική παρουσία της Τουρκίας στο Αιγαίο, να μας υποχρεώσουν να πάμε σε τραπέζι διαπραγματεύσεων Ελλάδας-Τουρκίας εφόλης της ύλης, εάν αυτός είναι ο στόχος, δεν πρόκειται αυτή η κυβέρνηση να τον δεχθεί. Θα ήθελα αυτό το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο. Και θα ήθελα επίσης κλείνοντας να πω, όχι κλείνοντας, κλείνοντας την πληροφόρηση, να πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο κύριος Παπούλιας, συναντάται σήμερα με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ζιφκοφ, μεταφέροντάς του ένα σοβαρό μήνυμα από πλευράς μου. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει συμφωνία μη επιθέσεως, υπάρχει συμφωνία η οποία επιβάλλει αυτήν την ώρα την παράδοση ενός τέτοιου μηνύματος από τον Υπουργό Εξωτερικών, δικού μου μηνύματος προς τον Τόντορ Ζιφκοφ, με τον οποίο μας συνδέει βεβαίως και στενή προσωπική φιλία. Θα ήθελα να απευθυνθώ προς τον ελληνικό λαό, να τον διαβεβαιώσω ότι στα 6 σχεδόν χρόνια στα οποία κυβερνάμε τη χώρα με τη δική του ψήφο, εκάναμε πάντο δυνατόν να διαφυλάξουμε την ειρήνη. Και όχι μόνο σε παγκόσμια κλίμακα, αναφέρομαι στην πρωτοβουλία των 6, αλλά και στην περιοχή. Εφερθήκαμε υπεύθυνα και σε καμία περίπτωση προκλητικά απέναντι στην Τουρκία. Αλλά έχουμε χρέος και απέναντι του λαού και του έθνους και της ιστορίας να προασπίσουμε με όλα τα μέσα την πατρίδα, τα σύνορά μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτό ακριβώς είναι η πρόθεσή μας. Προχωρούμε νυφάλιοι. Η ετοιμότητα η στρατιωτική της χώρας μας είναι ικανή αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ σκληρό μάθημα εάν επρόκειτο πράγματι να προχωρήσουν στις επιθετικές τους ενέργειες
οι γείτονες. Και θα ήθελα να τονίσω επίσης την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Είναι η ώρα που απαιτείται ψυχική ενότητα. Ώρα που πραγματικά ο λαός συμπαρατάσσεται με τις ένοπλες δυνάμεις σε έναν αγώνα που ελπίζουμε να λήξει ειρηνικά, γιατί η ειρήνη μπορεί να διασφαλιστεί μόνον όταν είσαι αποφασισμένος και έτοιμος να αντιμετωπίσεις απειλή. Η συμπαράταξη του λαού με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, των οποίων το ηθικό είναι υψηλότατο, αποτελεί το μόνο δρόμο για την εδραίωση της ειρήνης ή, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, για την προάσπιση της χώρας μας. Καλώ την Ελληνίδα και τον Έλληνα, όλους τους πολίτες, να θεωρήσουν ότι η δική τους νυφαλιότητα και αποφασιστικότητα είναι απαραίτητη όρη για να προασπίσουμε την πατρίδα και να εδραιώσουμε την ειρήνη στην περιοχή.